την Τολεμαΐδα σήμερα εδώ και από όλη την Ελλάδα στέλνουμε το μήνυμα ότι μπορούμε να κάνουμε ένα σημαντικό βήμα μπροστά σε αυτές τις εκλογές που έρχονται στις 21 του Μαΐου. Ένα βήμα όπως αυτό που έκαναν χτες οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που ανέδειξαν για δεύτερη χρονιά την πανσπουδαστική σε πρώτη δύναμη. Μπορούμε και πρέπει να καταδικάσουμε όσους κυβέρνησαν όλα αυτά τα χρόνια, όλους αυτούς που δεσμεύονται και αυτή τη φορά να συνεχίσουν την επόμενη μέρα στις ίδιες ράγες που μας έχουν φέρει στη σημερινή απαράδεκτη κατάσταση. Μπορούμε να τους χαλάσουμε τα σχέδια, να μην εγκλωβίσουν ξανά το λαό στο άγωνο ερώτημα ποιος θα κυβερνήσει με ποιον, για να συνεχιστεί η ίδια πολιτική μετά τις εκλογές, η πολιτική που θυσιάζει συνεχώς τις ανάγκες μας για να κερδίσουν μια κούφτα όμιλη. Μπορούμε να ενισχύσουμε όσο πιο πολύ γίνεται το ΚΚΕ, το μόνο κόμμα που δεσμεύεται ότι θα σταθεί απέναντι, το μόνο κόμμα που δεσμεύεται να αντιπαλέψει τα αντιλαϊκά μέτρα που θα εφαρμοστούν την επόμενη μέρα, όποια κυβέρνηση κι αν σχηματιστεί. Μπορούμε και πρέπει να ανοίξουμε το δικό μας δρόμο, το δρόμο της ανατροπής ενός άπιου συστήματος που εμπορεύεται όλες τις ανάγκες μας και δολοφονεί κυριολεκτικά τη ζωή μας, όπως φάνηκε με το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη. Ένα έγκλημα για το οποίο ελάχιστες μέρες μετά, αν έχετε προσέξει, δεν ακούμε τίποτα σε κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης. Είναι λες και δεν υπήρξε. Γιατί για όλους εμάς, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, τους μισθωτούς, τους αυταπασχολούμενους, τους ανθρώπους του Μόκτου, στις πόλεις και στα χωριά, το ζήτημα δεν είναι, δεν πρέπει να είναι το αν θα συνεχιστεί η σημερινή πολιτική που μαυρίζει τη ζωή μας με το Μητσοτάκι ή χωρίς το Μητσοτάκι. Την αγωνία να βρουν το πιο κατάλληλο μηχανοδηγό για να συνεχίσουμε σταθερά στις ίδιες αντιλαϊκές ράγες την επόμενη μέρα, πρέπει να την έχουν μόνο οι όμιλοι που κέρδισαν πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ φέτος, ληστεύοντας το δικό μας εισόδημα και κατεδαφίζοντας τις δικές μας ανάγκες. Όλοι εμείς όμως, τα θύματα του συστήματος της εκμετάλλευσης, πρέπει να σκεφτούμε στην αντίθετη κατεύθυνση. Πρέπει να βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες, τα δικά μας δικαιώματα και να οργανώσουμε την αντεπίθεσή μας. Και γι' αυτό απέναντι στο κοινό αντιλαϊκό τους πρόγραμμα χρειαζόμαστε πιο ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση, χρειαζόμαστε πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ. Φίλες και φίλοι, δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλες αυταπάτες. Σήμερα ξέρουμε πλέον πολύ καλά ότι όλα τα κόμματα του συστήματος, όσοι δεσμεύονται να διασφαλίσουν κερδοφόρες επενδύσεις των ομίλων, όσοι δεσμεύονται να αυξήσουν τα κέρδη του κεφαλαίου και να υλοποιήσουν τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ξεζουμίσουν ξανά τους εργαζόμενους και θα προσθέσουν νέα βάρη στα λαϊκά νοικοκυριά. Η ζωή απέδειξε πως κάθε διακυβέρνηση που υπηρετεί την καπιταλιστική ανάπτυξη, όπως κι αν αυτό αποκαλείται προοδευτική, πράσινη ή αριστερή, στρέφεται ενάντια στη δική μας ευημερία. Η ζωή απέδειξε επίσης ότι η Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ είναι συνένοχοι για όλη την πορεία που μας έφερε ως εδώ, συνένοχοι και όταν κυβερνούσαν και όταν έπαιζαν το ρόλο της αντιπολίτευσης. Από κοντά και οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο Βαρουφάκης και ο Στρατούλης, που προσπαθούν τώρα να εμφανιστούν ως αντισυστημικοί. Σήμερα, οι συνένοχοι παριστάνουν ξανά τους σωτήρες για τα βάσανά μας. Γι' αυτό και πρέπει να τους απαντήσουμε δυνατά και αποφασιστικά ότι θυμόμαστε, ότι ξέρουμε τι έκαναν σε βάρος μας, σε βάρος του λαού και γιατί το έκαναν. Δεν ξεχνάμε ότι ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ ψήφισαν μαζί το τρίτο μνημόνιο και εφάρμοσαν τους μνημονιακούς νόμους και τις μεταμνημονιακές δεσμεύσεις. Μαζί έδεσαν τα χέρια του συνδικαλιστικού κινήματος
για να μην μπορεί να διαπραγματευτεί για την Εθνική Συλλογική Σύμβαση για τον κατώτατο μισθό με τον νόμο Βρούτσια-Χτσιόγλου. Μαζί μείωσαν κατά 25% το μέσο πραγματικό μισθό και τον έφεραν κάτω από τα επίπεδα του 2009. Μαζί ισοπαίδωσαν τα ασφαλιστικά δικαιώματα και τους συνταξιούχους με τον νόμο Καντρούγκαλου. Είναι συνένοχοι για την φορολογική πολιτική που εφαρμόστηκε όλα αυτά τα χρόνια και οδήγησε να πληρώνουν οι όμιλοι λιγότερο από το 5% των ετήσιων φορολογικών εσόδων, την ίδια στιγμή που τα λαϊκά νοικοκυριά γονατίζουν από τους έμεσους φόρους. Τους άδικους φόρους που φορτώνουν ίδια βάρη σε άνισα εισοδήματα και που αν δεν υπήρχαν, η τιμή των καυσίμων θα ήταν κάτω από το 50% της σημερινής. Αυτή η πολιτική διασφάλισε το περιβόητο ρεκόρ επενδύσεων και κερδών των ομίλων για το οποίο πανηγυρίζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και όλοι καταλαβαίνουμε τι μας περιμένει αν συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ είναι επίσης συνένοχοι για την υποστελέχωση, την υποβάθμιση και την υποχρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος υγείας για να διασφαλιστούν τα ματωμένα πλεονάσματα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θησαυρίζουν οι ιδιωτικοί όμιλοι που δραστηριοποιούνται στον χώρο της υγείας. Τα μεγάλα κενά στο Μαμάτσιο και στο Ποδοσάκιο νοσοκομείο, τα προβλήματα των κέντρων υγείας και του ΕΚΑΒ δεν δημιουργήθηκαν μέσα σε μια νύχτα, ούτε προέκυψαν μόνο την τελευταία τετραετία. Τα απογευματινά ιατρία και η επιχειρηματική δράση στα νοσοκομεία ξεκίνησαν πολύ πριν αναλάβει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά πρέπει να τα θυμόμαστε τώρα που οι εμπριστές του λαϊκού εισοδήματος παριστάνουν ξανά τους πυροσβέστες. Όμως πάνω απ' όλα, αυτό που δεν επιτρέπεται να ξεχάσει κανείς στην Πτολεμαϊδα και γενικότερα στην Δυτική Μακεδονία, είναι το τι υποσχέθηκαν και ποια εγκλήματα διέπραξαν στον τομέα της ενέργειας. Ήδη από τη δεκαετία του 90 αναφέρθηκε και στο χαιρετισμό, μας έλεγαν ότι μόλις υλοποιηθεί η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η απελευθέρωση θα διασφαλίσει φθηνό ρεύμα για το λαό και άφθονες καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Μετά μας διαβεβαίωσαν ότι οι επενδύσεις της πράσινης μετάβασης θα προστατεύσουν το περιβάλλον και ότι είναι ανάγκη να προχωρήσει γρήγορα η απολιγνητοποίηση. Τώρα μπορούμε δυστυχώς να απαντήσουμε ποιος εξαπατούσε το λαό και ποιος έλεγε την αλήθεια. Γιατί το ΚΚΕ προειδοποίησε από την πρώτη στιγμή για τους πραγματικούς στόχους της απελευθέρωσης και της πράσινης μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπήκε μπροστά για να οργανωθεί η αντίσταση των εργαζομένων και να μην διαπραχθεί το έγκλημα της απολιγνητοποίησης. Και αποδείχθηκε, φίλες και φίλοι, ότι η πραγματική στόχη της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν να διαμορφώσει διέξοδο για επενδύσεις με ικανοποιητικό κέρδος στα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια. Γι' αυτό διαμορφώθηκαν τα πακέτα των εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ. Γι' αυτό προχωρούν στην ελεγχόμενη καταστροφή, στην απαξίωση ενός μέρους του υπάρχοντος κεφαλαίου, όπως γίνεται με την απολιγνητοποίηση. Τα δώρα που έφερε η υλοποίηση αυτής της στρατηγικής στο λαό είναι πλέον γνωστά σε όλους και δεν περιορίζονται στην ανεργία και στη φτώχεια που τσακίζει κόκαλα στη Δυτική Μακεδονία. Η ενεργειακή ακρίβεια χτύπησε την πόρτα όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εκτείναξη της ενεργειακής φτώχειας αποτελεί την άλλη όψη των τεράστιων υπερκερδών που αποκομίζουν τα πράσινα αρπακτικά. Τα νέα βάρη για να αποκτήσουμε υποχρεωτικά πράσινο αυτοκίνητο και πράσινο σπίτι τα επόμενα χρόνια θα φορτωθούν ξανά στη λαϊκή οικογένεια. Οι πραγματικοί μισθοί των εργαζομένων δέχτηκαν νέο χτύπημα από την αύξηση του πληθωρισμού. Η εργολαβική, η προσωρινή απασχόληση, τα ελαστικά ωράρια έγιναν πλέον ο κανόνας στον παράδεισο της πράσινης μετάβασης. Όσο για την προστασία του περιβάλλοντος, κατάντησε το πιο σύντομο ανέκδοτο.
Ολόκληρα χωριά όπως της Καλαμιάς και της Γαλατινής είδαν να περικυκλώνονται από φωτοβολταϊκά και τεράστιες δημοτικές εκτάσεις να δεσμεύονται. Το πανάκριβο εισαγόμενο αμερικανικό LNG με πολλαπλά αρνητικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, πολύ μεγαλύτερο από τους λιγνητικούς σταθμούς, τόσο κατά την εξόρυξη όσο και για τη μεταφορά και την αεριοποίησή του, βαφτίστηκε σε μια νύχτα πράσινο. Το ίδιο και η πυρηνική σταθμή ηλεκτροπαραγωγής με τα επικίνδυνα απόβλητα, πράσινη κι αυτή. Οι λιγνητικοί σταθμοί που έπρεπε τάχα να κλείσουν αμέσως πήραν παράταση όταν χρειάστηκε και χρειάζεται να κερδιθεί ο πόλεμος του ΝΑΤΟ ενάντια στη Ρωσία. Άρχισαν να μην βλάπτουν το περιβάλλον τόσο πολύ όσο πριν ένα χρόνο. Μάταια ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ προσπαθούν να φορτώσουν την ενεργειακή ακρίβεια αποκλειστικά στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Οι μεγαλύτερες επιβαρύνσεις στην Ελλάδα που επικαλούνται συγκριτικά με το κοινοτικό μεσόωρο που πολλές φορές υπάρχουν, πολλές φορές δεν υπάρχουν, οφείλονται ωστόσο στους διαφορετικούς όρους με τους οποίους εφάρμοσαν την ίδια στρατηγική τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, η Γαλλία δεν έκλεισε τους εγχώριους πυρηνικούς σταθμούς της. Η Πολωνία αρνήθηκε να προχωρήσει στην αποανθρακοποίηση των δικών της σταθμών. Στην Ελλάδα ο ΣΥΡΙΖΑ έπαιξε καθοριστικό ρόλο για να προχωρήσει η απολιγνητοποίηση και να αναδειχθεί το εισαγόμενο φυσικό αέριο σε στρατηγικό καύσιμο. Την τετραετία της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από εγχώριο λιγνίτη μειώθηκε κατά 50% και έκλεισαν οι σταθμοί της καρδιάς. Την ίδια περίοδο μειώθηκε κατά 17% η κρατική συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ. Εφαρμόστηκε το σύστημα νόμε με το οποίο η ΔΕΗ υποχρεώθηκε να πουλά το παραγόμενο ρεύμα κάτω του κόστους στους ανταγωνιστές της. Οι δε υποσχέσεις για να λυθούν τα προβλήματα των μετεγκαταστάσεων όπως της Ακρινής έμειναν υποσχέσεις. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας απλώς ολοκλήρωσε το έγκλημα στη Δυτική Μακεδονία. Και όλοι τώρα μαζί προκαλούν το λαό μιλώντας για την ομαλή αλλαγή του ενεργειακού μείγματος. Παρά τα προεκλογικά του συνθήματα, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύονται ξανά στις ίδιες ράγες που καθορίζουν η άκουσα τάξη και η Ευρωπαϊκή Ένωση την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές για το ενεργειακό. Όλοι τους δεσμεύονται να προωθήσουν τις νέες επενδύσεις των ομίλων σύμφωνα με τις κατευθύνσεις, σύμφωνα με τους όρους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του σχεδίου δίκαιης πράσινης μετάβασης, όπως το αποκαλούν, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και την ίδια στιγμή κατηγορούν ο ένας τον άλλον ότι τάχα δεν διαθέτει σχέδιο και συγκεκριμένες προτάσεις. Όλοι μαζί προωθούν την απολιγνητοποίηση της δεσμεύσης του κοινοτικού εμπορίου ρήπων που μετέτρεψαν τεχνητά σε ακριβό το φθηνό ρεύμα της εγχώριας λιγνητικής παραγωγής και εμφανίζονται να διαφωνούν μόνο για την ημερομηνία θανάτου της τελευταίας σύγχρονης λιγνητικής μονάδας της Πτολεμαΐδας 5. Όλοι τους δεσμεύονται να χορηγήσουν ένα νέο πακτολό χρηματοδότησης για να προσελκύσουν τις επενδύσεις των πράσινων ομίλων με ειδικούς αναπτυξιακούς νόμους, με ειδικά φορολογικά κίνητρα, με νέα μπόνους. Επενδύσεις που θα στηρίξουν την κερδοφορία τους στις μαύρες ελαστικές εργασιακές σχέσεις, στην προσωρινή απασχόληση, στους χαμηλούς μισθούς και στις ακριβές τιμές για τα λαϊκά νοικοκυριά. Και την ίδια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ υπόσχονται περισσότερα κοινοτικά κονδύλια για τις μικρές επιχειρήσεις και για τα έργα των ενεργειακών κοινοτήτων που θα καλύπτουν τάχα την αυτοπαραγωγή ενέργειας για τις τοπικές ανάγκες, κρύβοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει προτεραιότητα και εγκρίνει όχι οποιασδήποτε επενδύσεις, αλλά τις επενδύσεις μεγάλης κλίμακας, κρύβοντας τους όρους διασφάλισης των κερδών τους που θέτουν οι τράπεζες, οι κατασκευαστικές εταιρείες για να δανείσουν, να εγγυηθούν και να υλοποιήσουν τα έργα των ενεργειακών κοινοτήτων που δεν διαθέτουν ούτε τράπεζα ούτε κατασκευαστική εταιρεία.
γεγονός που εξηγεί γιατί πάνω από το 95% των σημερινών έργων των 1.400 ενεργειακών κοινοτήτων αφορά τις πωλήσεις ρεύματος στο δίκτυο μεταφοράς της ενέργειας, δηλαδή την παραγωγή και πάλι με σκοπό το καπιταλιστικό κέρδος, ανεξάρτητα τι λέει η ταμπέλα. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ δεσμεύονται να προωθήσουν νέο ειδικό χωροταξικό σχέδιο που διευκολύνει την αδειοδότηση των μεγάλων επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με βάση το κοινοτικό πλαίσιο που μετατρέπει ολόκληρα δάση και ορεινούς όγκους σε ειδικές οικονομικές ζώνες. Μαζί προωθούν επίσης τα δημοτικά συμβούλια τις δημοπρατήσεις μεγάλων κοινοτικών εκτάσεων. Μαζί διαμόρφωσαν το αντιδραστικό πλαίσιο με το οποίο ασκούνται διώξεις στις τοπικές αγωνιστικές πρωτοβουλίες. Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να συγκαλύψει τη στρατηγική του σύμπλευση με τη Νέα Δημοκρατία, προβάλλοντας ως μεγάλη διαφορά την πρότασή του για την επανακρατικοποίηση του 51% της ΔΕΗ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που πρωταγωνίστησε στην πορεία ιδιωτικοποίησης και μείωσης του μερίδιου αγοράς της ΔΕΗ, σύμφωνα με τις μνημονιακές απαιτήσεις. Όμως ακόμα κι αν για μία φορά λέει την αλήθεια, πώς θα διασφαλίσει η ΔΕΗ τα κέρδη των μετόχων της και πώς θα ανταποκριθεί στον ανταγωνισμό με τους άλλους ομίλους στο πλαίσιο της απελευθερωμένης αγοράς. Είτε με 51, είτε με 61, είτε με 35%. Ξέρουμε την απάντηση. Με το ξεζούμισμα των εργαζομένων της, με την αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης και τις ακριβές τιμές για τα λαϊκά νοικοκυριά, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να προκύψει καπιταλιστικό κέρδος. Αυτό συνέβαινε και όταν το κράτος είχε το 51% των μετοχών, αυτό συμβαίνει και τώρα, που το κράτος ελέγχει το management και το κράτος έχει το πάνω χέρι στην πολιτική της ΔΕΗ, ακόμα και σήμερα. Αν πάλι η κυβέρνηση αποφασίσει να τη μετατρέψει ξανά σε ζημιογόνα τη ΔΕΗ, πάλι ο λαός θα φορτωθεί τις ζημιές ως φορολογούμενος και όχι ως καταναλωτής, δηλαδή θα τα δώσει από την άλλη τσέπη. Αυτό συνέβη πρόσφατα με μεγάλους ενεργειακούς ομίλους στη Γαλλία και στη Γερμανία, που όταν έπαψαν να είναι κερδοφόροι, κρατικοποιήθηκαν προσωρινά και φόρτωσαν τις ζημιές τους στον Γάλλο και στον Γερμανό φορολογούμενο και έγιναν και μεγάλες διαδηλώσεις γι' αυτό. Αυτό συνέβη και επί διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, όταν οδηγήθηκε σε ζημιογόνα πορεία η ΔΕΗ. Επομένως, όταν ακούμε τις γενικόλογες υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για μηδενικό αναπτυξιακό έλλειμμα, μετά τη διάπραξη του εγκλήματος της απολιγνητοποίησης, πρέπει να σκεφτούμε το ερώτημα. Μηδενικό για ποιον? Για τους πράσινους ομίλους ή για τους εργαζόμενους και τις ανάγκες του λαού? Φυσικά, φίλες και φίλοι, το κοινό αντιλαϊκό πρόγραμμα Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ δεν αφορά μόνο την ενέργεια, για την οποία εδώ στην Πτολεμαΐδα οφείλαμε να αναφερθούμε αναλυτικά. Αφορά το σύνολο των κοινών δεσμεύσεών τους για την επόμενη μέρα. Αυτή η κοινή πολιτική που θα εφαρμοστεί μετεκλογικά ομολογείται εξάλλου από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο δηλώνει ότι μπορεί να συγκυβερνήσει και με τη Νέα Δημοκρατία και με το ΣΥΡΙΖΑ, φτάνει να αλλάξουν αρχηγό. Ποια καλύτερη ομολογία ότι υπάρχει κοινό πρόγραμμα θέλουμε? Είναι η ίδια η πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Όλα τα κόμματα του συστήματος δεσμεύονται να υποβάλουν για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυβερνητικό πρόγραμμα και ετήσιους προϋπολογισμούς που θα διασφαλίσουν τα ματωμένα πλεονάσματα τα επόμενα χρόνια, θα παίρνουν δηλαδή όσα μπορούν από το λαό για να δώσουν στους ομίλους και στους δανειστές. Όλα δεσμεύονται να τηρήσουν τις συστάσεις του ΟΣΑ και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διασφαλίσουν την κατάκτηση της περιβόητης επενδυτικής βαθμίδας που είναι το νέο ιερό δισκοπότηρο της άρχουσας τάξης. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ότι τώρα μπορεί για πρώτη φορά να εφαρμόσει το πρόγραμμά του χωρίς μνημόνια. Κρύβει
ότι δεν εξαφανίστηκε η εποπτεία των ευρωπαϊκών εξαμήνων, η όρη του Συμφώνου Σταθερότητας, οι μεταμνημονιακές δεσμεύσεις της Ελλάδας. Κρύβει ότι έχει ήδη συμμορφωθεί προς τα υποδείξεις. Και γι' αυτό δηλώνει ότι θα τηρήσει μετεκλογικά την απαιτούμενη δημοσιονομική ισορροπία, μόνο που με αυτή τη λεξούλα πολλοί δεν καταλαβαίνουν τι εννοεί. Τα ματωμένα πλεονάσματα. Ταυτόχρονα όμως χρησιμοποιεί διπλή γλώσσα. Γιατί την ίδια στιγμή που μας λέει ότι τώρα απελευθερώθηκε, δηλώνει απ' την άλλη περήφανος για το μαξιλάρι των 37 δισεκατομμυρίων που διασφάλισε την περίοδο της διακυβέρνησής του. Και μάλιστα τον χειροκροτούσαν όρθιοι οι βουλευτές του τον Τσίπρα για αυτή την επιτυχία. Δηλώνει δηλαδή περήφανος για το ματωμένο πλεόνασμα που ήρθε με τη σφαγή του τρίτου μνημόνιου, το πετσόκομα μισθών και συντάξεων, την κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού, την ισοπαίδωση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και τη φορολογιστία του λαού. Οι μικρές διαφορές στα προγράμματα της Νέας Δημοκρατίας του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, που πάντα θα υπάρχουν γιατί αλλιώς δεν μπορεί να παιχτεί κιόλας το διπολικό παιχνίδι, δεν πρόκειται να αλλάξουν την ουσία για το ποιος θα πληρώσει ξανά την ύφη την επόμενη μέρα. Αφού δεν θα πληρώσει το μεγάλο κεφάλαιο, θα πληρώσουμε εμείς. Το μόνο που αλλάζει είναι η διαφορετική όρη κλοπής του εισοδήματός μας, η διαφορετική όρη σφαγής των δικαιωμάτων μας. Για παράδειγμα, από πού θα δοθεί κάποια μεγαλύτερη κρατική επιδότηση στον ένα ή στον άλλο τομέα που υπόσχεται το ένα ή το άλλο από αυτά τα κόμματα. Από τις δικές μας τσέπες ως φορολογούμενων και πού θα καταλήξει στις τσέπες των μεγαλομετόχων των ομίλων αφού συμβάλλει να διατηρηθούν οι τιμές ψηλά, είτε μιλάμε για ακρίβεια, στην ενέργεια, είτε μιλάμε στα τρόφιμα. Αντίστοιχα, οι υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα επαναδιαπραγματευθεί προς όφελος των μικρών επιχειρήσεων τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης συγκαλύπτουν ούτε τα κοινοτικά κονδύλια, δεν αποτελούν λευκή επιταγή. Δεν είναι ένα τσουβάλι χρήματα που ο καθένας μπαίνει σε αυτό το τσουβάλι και δίνει σε όποιον θέλει. Υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι και συγκεκριμένοι όροι. Χρηματοδοτούνται για παράδειγμα έργα για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, αλλά όχι για τον αντισεισμικό έλεγχό τους που θα έπρεπε να προηγηθεί. Δηλαδή αναβαθμίζουμε ενεργειακά κτίρια που μπορεί να πέσουν και δεν χρηματοδοτούμε τον έλεγχό τους. Και ποια είναι η απάντηση γιατί υπάρχει αυτός ο παραλογισμός? Μία λεξούλα, το κέρδος. Ο αντισεισμικός έλεγχος δεν είναι κερδοφόρα επενδυτική δραστηριότητα. Η ενεργειακή αναβάθμιση είναι. Όποιος ζήσει, έζησε. Χρηματοδοτούνται κατά προτεραιότητα επίσης τα σχέδια επενδύσεων μεγάλης κλίμακας. Και δεν είναι τυχαίο ότι σε όλες τις χώρες οι μεγάλοι όμιλοι λαμβάνουν τη μερίδα του λέοντος. Προβλέπονται σκληρά προαπαιτούμενα για να εκταμιευτούν οι δόσεις. Το επόμενο διάστημα τα πράγματα θα γίνουν πιο δύσκολα. Η εκδήλωση νέας κρίσης διεθνώς και στην Ευρώπη είναι μπροστά μας. Η ελληνική οικονομία είναι ήδη σε πορεία επιβράδυνσης και αυτό συγκαλύπτεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αφού η ρυθμή ανάπτυξης φέτος και του χρόνου θα είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με πέρυσι, όχι γιατί το λέει το ΚΚΕ, αλλά γιατί το λέει η ίδια η κυβέρνηση. Μόνο που ακούμε στα δελτία τον φετινό ρυθμό ανάπτυξης και δεν γίνεται αναφορά στον περσινό, δηλαδή ήταν κοντά 6% και έχουμε πέσει στο 2,5%. Ακούμε 2,5% ρυθμό. Και αυτό σημαίνει συγκεκριμένη ενημέρωση. Φυσικά στα χαρτιά είναι γραμμένα αυτά, αλλά δεν θα καθίσει κανείς να μελετήσει τα κείμενα των προϋπολογισμών και των προγραμμάτων σταθερότητας. Οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μεγαλύτερα πλεονάσματα είναι ήδη πιο αυστηρές. Επομένως οι εργαζόμενοι πρέπει να κρατούν πολύ μικρό καλάθι για τις προεκλογικές εξαγγελίες του τελευταίου μήνα. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ μιλούν επίσης για την ανάγκη να καλυφθούν τα μεγάλα κενά στο δημόσιο σύστημα υγείας. Όμως όλοι τους δεσμεύονται για τη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων με επιχειρηματικά κριτήρια. Νοσοκομεία
που θα πωλούν υπηρεσίες στους ασθενείς πελάτες για να καλύπτουν τα έξοδά τους. Όλοι τους συμφωνούν στην ιδιωτική επιχειρηματική δράση στην υγεία με στόχο το κέρδος, η οποία διευκολύνεται από την υποβάθμιση, την υποστελέχωση του δημόσιου τομέα στην υγεία. Γιατί όπως καταλαβαίνουμε, αν είχαμε πανίσχυρα και αναβαθμισμένα δημόσια νοσοκομεία, γιατί να καταφύγουμε στον ιδιωτικό τομέα. Επειδή συμφωνούν σε όλα αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ήδη προτείνει στην κυβέρνηση την περίοδο της πανδημίας να υπάρξει υπουργός υγείας κοινής αποδοχής με κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτό. Όλα τα κόμματα του συστήματος δεσμεύονται επίσης να συνεχίσουν στις ράγες της όλο και βαθύτερης εμπλοκής της χώρας στα πολεμικά σχέδια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, στην αναμέτρησή τους με τη Ρωσία και την Κίνα. Δεσμεύονται να στηρίξουν τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ με κράτη όπως η Σουηδία, η Φιλανδία, η Ουκρανία. Δεσμεύονται στην αιμορραγία του λαού για να είναι η Ελλάδα η πρώτη αναλογικά σε πολεμικές δαπάνες στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Δεσμεύονται στη μετατροπή της χώρας σε μια απέραντη αμερικανική και νατοϊκή βάση που σημαδεύει άλλους λαούς. Δεσμεύονται στο χαρακτηρισμό των συνόρων μας ως νατοϊκό έδαφος και στη συμμετοχή της χώρας στις υπεριαλιστικές επεμβάσεις και στις αποστολές έξω από τα σύνορα. Ταυτόχρονα εξακολουθούν να εξαπατούν και να προβάλλουν τον ΝΑΤΟ ως ασπίδα προστασίας απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει ότι έξω από τον ΝΑΤΟ θα είχαμε οδυνηρές συνέπειες? Ποια είναι τα αποτελέσματα όμως αυτής της πολιτικής? Η χώρα μετατρέπεται σε στρατιωτικό στόχο και ο λαός θα πληρώσει βαρύ τίμημα αν επεκταθεί ο υπεριαλιστικός πόλεμος, και ο υπεριαλιστικός πόλεμος διεξάγεται ήδη μέσα στην Ευρώπη. Η τουρκική επιθετικότητα αποθαρρύνθηκε από αυτή την πολιτική όλα αυτά τα χρόνια από τις συμφωνίες της Μαδρίτης και του Ελσίνκη μέχρι σήμερα. Η τουρκική επιθετικότητα κλιμακώνεται και από τις γκρίζες ζώνες φτάσαμε στην αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στα νησιά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πιέζουν ώστε να διασφαλίσουν ανταλλάγματα στην Τουρκία για να μείνει στην πλευρά του ΝΑΤΟ και για να προχωρήσει η συνεκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων στην Ανατολική Μεσόγειο. Και όλα τα κόμματα του συστήματος προετοιμάζουν το λαό για έναν επώδυνο συμβιβασμό στα κυριαρχικά δικαιώματα που δεν απομακρύνει, αλλά στην πράξη φέρνει πιο κοντά το κίνδυνο για ένα νέο θερμό επεισόδιο. Είτε για να πιεστούν οι δύο πλευρές προς τη συμφωνία, είτε να βαγίσει η συμφωνία ως αποτέλεσμα του ναυάγιου. Όμως, φίλες και φίλοι, δεν είμαστε καταδικασμένοι. Δεν είναι αναπόφευκτο να συνεχίσουμε να ζούμε μέσα στο βάλτο του σημερινού συστήματος της εκμετάλλευσης που γεννά ανεργία, φτώχεια και ανασφάλεια για το αύριο. Υπάρχει διέξοδος και είναι ο σοσιαλισμός. Είναι η κοινωνική ιδιοκτησία που μπορεί να διασφαλίσει την ευημερία του λαού. Είναι η εργατική εξουσία που μπορεί να σχεδιάσει κεντρικά, επιστημονικά την παραγωγή με κριτήριο το σύνολο των αναγκών μας. Είναι ο ενεργός, καθημερινός ρόλος των εργαζομένων στη λήψη, στην εφαρμογή και στον έλεγχο των αποφάσεων. Είναι ο ενεργειακός σχεδιασμός του σοσιαλισμού που μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο των εγχώριων ενεργειακών πηγών για να εξαλειφθεί η ενεργειακή φτώχεια και η ανεργία, να μειωθεί η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας από τις εισαγωγές, να προστατευτεί η ασφάλεια των εργαζομένων, το περιβάλλον και η υγεία των κατοίκων. Ας δούμε πιο συγκεκριμένα και χειροπιαστά τι μπορεί να διασφαλίσει ο σοσιαλισμός σήμερα στην Ελλάδα. Το πρώτο ζήτημα είναι ότι θα αξιοποιηθούν με νέες τεχνολογίες, αφού θα απαλλαγούμε από τις δεσμεύσεις του εμπορίου ρήπων και γενικότερα τις δεσμεύσεις της πράσινης μετάβασης, τα εγχώρια αποθέματα λιγνίτη. Θα μπορούν να αξιοποιηθούν ξανά για την ηλεκτροπαραγωγή με σύγχρονες μονάδες υψηλής απόδοσης όπως η Πτολεμαϊδά 5. Θα μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν για την παραγωγή υδρογόνου με μικρότερο κόστος από το αντίστοιχο της παραγωγής από ΑΦΕ. Θα προχωρήσει η κατασκευή νέων
Και αυτό το υδρογόνο το βαφτίζουν γκρι. Δεν είναι πράσινο αυτό. Θα το συζητήσουμε αν κάνουμε μια πιο ειδική συζήτηση αυτό το θέμα. Θα προχωρήσει η κατασκευή νέων μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων και θα αυξηθεί η σχετική ηλεκτροπαραγωγή, συμβάλλοντας και στις ανάγκες άρδευσης στον τομέα της αγροτικής παραγωγής. Θα προχωρήσει η έρευνα για την αξιοποίηση μεγάλων γεωθερμικών πεδίων που υπάρχουν στη χώρα μας. Δεν θα εξαρτάται πλέον ο βαθμός συμμετοχής κάθε πηγής ενέργειας, παραδείγματος χάρη των υδροηλεκτρικών έργων, από τον ανταγωνισμό των ομίλων και τα κερδοσκοπικά παιχνίδια. Θα δοθεί έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην αναβάθμιση της εγχώριας παραγωγής υποδομών για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, από την κατασκευή ηλιοθερμικών σταθμών μέχρι τον οικιακό εξοπλισμό, με προτεραιότητα τους μεγάλους ηλιακούς θερμοσύφωνες. Γιατί επίσης δεν είναι μονόδρομος η εισαγωγή μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων στην Ελλάδα για να αξιοποιήσουμε την ηλιακή ενέργεια. Σε αυτό το πλαίσιο θα μειωθεί δραστικά και η αξιοποίηση του φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή. Θα υπάρξει επίσης προετοιμασία για την αξιοποίηση υποδομών αποθήκευσης της ενέργειας. Με γνώμονα το σύνολο των λαϊκών αναγκών, θα προσδιοριστεί το μέγεθος, η ορθή κατανομή και η χωροθέτηση των αιωλικών πάρκων για να αποφευχθεί ο κορεσμός συγκεκριμένων περιοχών με τις γνωστές αρνητικές συνέπειες στα δάση, στον υδροφόρο ορίζοντα, στους ορεινούς όγκους. Αντίστοιχα, θα προσδιορίζεται ο βαθμός αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας της εγχώριας γεωθερμίας. Πάνω απ' όλα ο σοσιαλισμός θα κατοχυρώσει ότι όχι μόνο τα καύσιμα, αλλά το ηλεκτρικό ρεύμα, το νερό, τα τρόφιμα, η υγεία, η ίδια η εργατική δύναμη δεν θα αποτελούν πλέον εμπορεύματα. Μας ρωτούν ορισμένοι όταν τα λέμε όλα αυτά και πολλές φορές καλοπροαίρετα. Μπορούν να γίνουν όλα αυτά? Είναι ρεαλιστικά? Μα έγιναν, φίλες και φίλοι, υλοποιήθηκαν στον 20ο αιώνα όλα αυτά? Γιατί στον 21ο αιώνα που έχουν αυξηθεί τόσο πολύ οι δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας να μην μπορούν να ξαναγίνουν? Σκεφτείτε ότι στη Σοβιετική Ένωση δεν υπήρχε ενεργειακή φτώχεια και ενεργειακή ακρίβεια, γιατί η ενέργεια δεν αποτελούσε εμπόρευμα. Είχε κατοχυρωθεί ως σχετικό κοινωνικό δικαίωμα. Στους μείον 15 βαθμούς και στους μείον 20 βαθμούς δεν κρύωνε κανείς στη χιονισμένη Μόσχα και στο Λένιγκραντ. Γιατί είναι λογικό να πεθαίνουν σήμερα από αναθυμιάσεις από μαγκάλια ηλικιωμένοι που δεν βρίσκουν άλλο φτηνό τρόπο για να ζεσταθούν ή να έχουν σπίτια με κομμένο ρεύμα? Στη Σοβιετική Ένωση είχε εξαλειφθεί η ανεργία και 10 χρόνια μετά τη νίκη της Οκτωβριανής Επανάστασης τέθηκε ο στόχος το 7ωρο στην καθημερινή δουλειά. Κατοχυρώθηκαν δικαιώματα που δεν πρόκειται ποτέ να τα δώσει ο καπιταλισμός όσα χρόνια και αν περάσουν. Ακόμα και η αρνητική πείρα στη συνέχεια, γιατί θα σκεφτεί κάποιος πως φτάσαμε στις ανατροπές, όταν υπονομεύθηκε η προσπάθεια της σοσιαλιστικής οικοδόμησης και επικράτησε η γραμμή του σοσιαλισμού με αγορά, φωτίζει στην πραγματικότητα με αρνητικό τρόπο την υπεροχή του σοσιαλισμού, την υπεροχή της εργατικής εξουσίας. Ολόκληρη η ιστορία του 20ου αιώνα αποδεικνύει ότι υπήρξε και φυσικά μπορεί να υπάρξει ξανά μια ανώτερη οργάνωση της κοινωνίας. Αυτή τη μοναδική ρεαλιστική επιλογή για τις ανάγκες του λαού φωτίζει με το ανατρεπτικό του πρόγραμμα εξουσίας στο ΚΚΕ. Και ασφαλώς δεν περιμένουμε παθητικά να ξημερώσει κάποια μεγάλη μέρα του σοσιαλισμού. Ούτε καλούμε όπως ο Τσίπρας την νεολαία να κάτσει στον καναπέ και να περιμένει να τη σώσει κάποια προοδευτική κυβέρνηση. Μπαίνουμε μπροστά καθημερινά για να δημιουργηθούν παντού εστίες αντίστασης σε κάθε χώρο δουλειάς, όπως στην Κόσκο, στη Λάρκο, στην Ιππούντ, σε κάθε κλάδο, σε κάθε γειτονιά. Μπαίνουμε μπροστά και ανοίγουμε αγωνιστικά το δρόμο της σύγκρουσης με τη στρατηγική του κεφαλαίου. Σε αντίθεση με τα κόμματα του συστήματος, εμείς δεν προτείνουμε κάλπικες λύσεις
που δεν θίγουν την κερδοφορία των ομίλων και τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε μπροστά στους αγώνες για ουσιαστικές αύξησεις μισθών πάνω από τον πληθωρισμό για να κατοχυρωθεί το 35ωρο πενθήμερο 7ωρο και να καταργηθούν οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις για να επανέλθει ο 13ος και 14ος μισθός και να ξεπαγώσουν οι τριετίες. Για να καταργηθούν οι έμεσοι κρατικοί φόροι όπως ο ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα καύσιμα, στα είδη βασικής ανάγκης, κόντρα στις απαιτήσεις για ματωμένα πλεονάσματα. Γιατί δεν μπορεί να λες και τα δύο. Και γι' αυτό, αν θέλετε, όλοι οι άλλοι λένε μείωση των συντελεστών μέχρι εκεί που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι κατάργηση της έμεσης φορολογίας. Είμαστε μπροστά για να απαγορευτούν οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας και να διαγραφούν οι τόκοι των χρεών των φτωχών οικογενειών. Για φτηνό ρεύμα και νερό για όλο το λαό, με άμεση μείωση τιμολογίων για τη φτωχή λαϊκή οικογένεια. Είμαστε μπροστά ενάντια στο έγκλημα της απολιγνητοποίησης, για την αξιοποίηση όλων των εγχώριων πηγών ενέργειας, κόντρα στις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως το εμπόριο ρήπων. Είμαστε μπροστά για την προστασία των χωριών, των βασικών εκτάσεων και του υδροφόρου ορίζοντα, από τα πράσινα γεράκια, που θέλουν να γεμίσουν άναρχα την περιοχή με γιγαντιαία φωτοβολταϊκά και αιωλικά πάρκα. Στηρίζουμε τους αγώνες στην Καλαμιά, στην Καλατινή, στη Σιάτιστα. Είμαστε μπροστά στην υπόθεση των μετεγκαταστάσεων όπως της Ακρινής. Είμαστε μπροστά στον αγώνα για να καλυφθούν άμεσα τα μεγάλα κενά γιατρών και νοσηλευτών στο Μαμάτσιο και στο Ποδοσάκιο νοσοκομείο, για να μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά τα κέντρα υγείας, το ΕΚΑΒ. Αλλά δεν σταματάμε εκεί. Δίνουμε τη μάχη κόντρα στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να σταματήσει η υγεία να αποτελεί εμπόρευμα και προνόμιο για όποιον έχει να πληρώσει. Φίλες και φίλοι, σας καλούμε να γυρίσετε την πλάτη σε όλους αυτούς που σήμερα υπόσχονται μέτρα ανακούφισης του λαού και όταν κλείσουν οι κάλπες θα θυμηθούν τις απαιτήσεις της Κομισιόν, τις μειωμένες αντοχές της ελληνικής οικονομίας, την επιβράδυνση, τη δημοσιονομική πειθαρχία και την επερχόμενη κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα πούνε ότι δεν είχαν προβλέψει σε τόσο μεγάλο βάθος. Η ζωή απέδειξε ότι διαλέγοντας κάθε φορά το δίθεν μικρότερο κακό, πήγαμε από το κακό στο χειρότερο. Απέδειξε ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις που να κερδίζουμε όλοι. Δεν υπάρχουν λύσεις που να ωφελούν τόσο το κεφάλαιο όσο και εμάς τα θύματα της εκμετάλλευσης. Απέδειξε ότι για να κερδίσουμε εμείς ο λαός πρέπει να χάσουν οι όμιλοι το μεγάλο κεφάλαιο. Το πάθημα της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να γίνει μάθημα. Το είδαμε να επαναλαμβάνεται αυτό το μάθημα παλιότερα στην Ιταλία, στη Γαλλία, πιο πρόσφατα στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Φανταστείτε τι θα είχε συμβεί αν το 2015 το ΚΚΕ είχε κάνει το μοιραίο λάθος να στηρίξει την κυβέρνηση του Τρίτου Μνημόνιου, που στη συνέχεια έγινε και ο σημεοφόρος των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Θυμηθείτε πως ήρθε ο Μητσοτάκης. Θυμηθείτε ότι η αγανάκτηση από τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε τον δρόμο στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2019 και τώρα μας λένε ξανά ότι το μόνο που μπορούμε να διαλέξουμε είναι αν θα εφαρμόσει την αντιλαϊκή πολιτική και πάλι ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης. Φίλες και φίλοι, και στη ζωή και στην κάλπη την 21η Μάη συγκρούονται δύο επιλογές, συγκρούονται δύο πολιτικές. Η πολιτική που υπηρετεί τα μεγάλα συμφέροντα και τα κέρδη τους και η πολιτική που φέρνει στο προσκήνιο τις δικές μας ανάγκες. Συγκρούονται δύο αντίθετες κατευθύνσεις, δύο αντίθετες στρατηγικές που δεν μπορούν να έχουν ούτε 10, ούτε 5, ούτε 3 κοινά σημεία. Το πραγματικό ερώτημα είναι με τα μονοπόλια, τους ομίλους, το κεφάλαιο ή με το λαό. Και η απάντηση που πρέπει να δώσουμε όλοι εμείς, οι μισθωτοί, οι αυταπασχολούμενοι, οι άνεργοι, οι φοιτητές και οι μαθητές, οι συνταξιούχοι, είναι μόνοι τους και όλοι μας. Η απάντηση, φίλες και φίλοι, είναι ΚΚΕ.
Εμπιστευτείτε το κουκουέ που πάνω από έναν αιώνα παλεύει σταθερά με το λαό για το λαό, με αμέτρητες θυσίες. Από τα ηρωικά χρόνια του ΕΑΜ και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας μέχρι σήμερα χωρίς να λυγίσει. Εμπιστευτείτε το κουκουέ που σημαδεύει τον πραγματικό αντίπαλο, την άρχουσα τάξη, και μπαίνει μπροστά για να ανοίξει ο δρόμος της ανατροπής του σάπιου συστήματος της εκμετάλλευσης. Εμπιστευτείτε το κουκουέ που δεν θα τα γυρίσει, δεν θα πει άλλα μόλις κλείσουν οι κάλπες. Το κουκουέ που δεσμεύεται ότι θα αποτελεί μαχητική λαϊκή αντιπολίτευση απέναντι σε όποια κυβέρνηση σχηματιστεί και δεν πρόκειται να προδώσει το λαό. Το κουκουέ που δεσμεύεται ότι θα συνεχίσει να πολεμά την αντιλαϊκή πολιτική της άρχουσας τάξης, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Το κουκουέ δεσμεύεται από την ηρωική διαδρομή του και από το ανατρεπτικό του πρόγραμμα να βρίσκεται στη σωστή πλευρά της ιστορίας, να δίνει σταθερά τη μάχη για τη μεγάλη υπόθεση της κοινωνικής απελευθέρωσης. Ελάτε λοιπόν μαζί μας. Ελάτε μαζί μας για να φοβήσουμε και να καταδικάσουμε αυτούς που φοβίζουν, εξαπατούν και ληστεύουν το λαό όλα αυτά τα χρόνια. Ελάτε να αξιοποιήσουμε κάθε μέρα που απομένει για να ενισχύσουμε όσο γίνεται τη δική μας δύναμη. Πάρτε τη θέση σας στη μάχη δίπλα στο κουκουέ για να κερδίσουμε όλοι μας τη ζωή που μας αξίζει. Καλό αγώνα και καλό πόλη. Thank you.